καλησπέρα σας. Σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Δημήτρη Δέβε, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο του συνδυασμού του Κώστα του Λογοθέτη με τους πολίτες μπροστά. Καλησπέρα κύριε Δέβε. Καλησπέρα σας. Όπως συνηθίζουμε, ας ξεκινήσουμε με δύο λόγια με το προσωπικό σας πορτρέτο. Να πείτε στον κόσμο ποιος είστε. Θα ξεκινήσω να πω ότι είμαι γεννημένος στον Άγιο Θόδωρα, από Αγιοθοδωρίτες γονείς, το 1953. Έχω τελειώσει την Σιβητανίδιο, την ανώτερη σχολή ηλεκτρονικών Σιβητανιδίου, και έχω τελειώσει και το ΤΕΗ Αθήνας, παλιά ΚΑΤΕΕ, το ΚΑΤΕΕ συγκεκριμένα, τους μηχανικούς ηλεκτρολόγους του τμήματος της ΑΣΤΕΜ. Σήμερα είμαι πτυχιούχος μηχανικός ηλεκτρολόγος ΤΑΦΕΠΣΙΛΟΝ και ελεύθερος επαγγελματίας. Έχω ασχοληθεί με τα κοινά, συγκεκριμένα με την τοπική αυτοδιοίκηση, εδώ και 28 χρόνια. Πάντα έθετα τον εαυτό μου στην κρίση των συνδυνωτών μου και πραγματικά, ας πούμε, θα ήθελα να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που τόσα χρόνια με στήριξαν και με έστειλαν στον, δείχνοντάς μου την εμπιστοσύνη τους, και με έστειλαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχετε διατελέσει επίσης, μιλάω για τα πιο πρόσφατα χρόνια, και κατ' επανάληψη πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης, όπως λέμε. Οπότε έχετε ζήσει και βιώσει τις ανάγκες του τόπου από πολύ κοντά και τα ξέρετε ίσως από το καλύτερα από το καθένα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Δέβε, ή φίλε Δημήτρη, θα ήθελα να σε ρωτήσω, από τη στιγμή που ο κόσμος σας εμπιστευτεί, ψηφίσει τον Κώστα τον Λογοθέτη, τους πολίτες μπροστά, και πάρετε την τοπική εξουσία που τώρα έχει ένα άλλο πρόσωπο. Από την 1η του Ιανουαρίου εφαρμόζεται το σχέδιο Καλλικράτης. Είμαστε ένας μεγαλύτερος δήμος μετά από τη συνένωση με το Λουτράκι. Τα προβλήματα είναι περισσότερα πλέον. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία πιστεύω ότι κανένας ακόμα δεν ξέρει ακριβώς πώς θα αντιμετωπιστούν. Τι σημαίνει λοιπόν για το τόπο μας, το εξειδικεύω, το ενδεχόμενο μιας τέτοιας νίκης? Ναι, θα ήθελα πρώτα να διευκρινίσω ότι έχω διατελέσει και 4 χρόνια πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου με τότε δήμαρχο τον Γιάννη Τσιαγκανά. Πιστεύω, άμα θέλετε, από την όλη αυτή την διαδρομή μου μέσα από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ότι αυτή η τετραετία ήταν και η πιο γόνιμη τετραετία η μέχρι τώρα της θητείας μου. Ήταν η τετραετία που πραγματικά γίνανε κάποια μεγάλα πράγματα, που ξεκινήσανε κάποια μεγάλα έργα και που δυστυχώς ενώ τα παραδώσαμε τότε, γιατί εγώ έκανα την παράδοση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο από εμάς, ενώ τα παραδώσαμε χρηματοδοτημένα, ακόμα και σήμερα, μετά από 12 χρόνια, δυστυχώς, και θέλω αυτό το πράγμα έτσι να το αναφέρω και να το δώσω να το καταλάβει ο κόσμος, δυστυχώς ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ολοκληρώθηκε τώρα τελευταία μόνο το κλειστό γυμναστήριο. Θα ήθελα έτσι να πω συγκεκριμένα ότι είναι η αποχέτευση, είναι ο βιολογικός καθαρισμός, είναι το στάδιο της πόλης, και που σχεδόν όλοι το έχουν αγνοήσει, και μάλιστα σε μια πόλη που οι αθλητικές εγκαταστάσεις είναι ανύπαρκτες. Όσο για την θητεία μου στην πορεία, και που με τον
με δήμαρχο τον Γιώργο τον Σοφία, διετέλεσα πρόεδρος της δημοτικής επιχείρησης. Θέλω να πω ότι παρέλαβα μία δημοτική επιχείρηση καταχρεωμένη, παρέλαβα μία δημοτική επιχείρηση με 7 άτομα προσωπικό και που στη θητεία μου κατάφερα αυτή η δημοτική επιχείρηση να έχει 57 ανθρώπους, 57 εργαζόμενους και οπωσδήποτε και με μία δραστηριότητα τέτοια που και έργο φαίνεται και έκανε, αλλά πάνω απ' όλα στήριξε τομείς του Δήμου και καταφέραμε να ανταποκριθούμε στις μεγάλες προκλήσεις, στα μεγάλα προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε ο τόπος. Τώρα, για τον Καλλικράτη, ας πούμε, να πιάσουμε τα πράγματα πώς τα βλέπουμε από την προσεχή περίοδο, από την 1η Ιανουαρίου που θα αναλάβει η νέα Δημοτική Αρχή και που σας ευχόμαστε να είστε εσείς σε αυτή την θέση. Τι σημαίνει για τον τόπο? Πρώτα θέλω να πω ότι ποτέ στην ζωή μου δεν έχω φυγομαχήσει. Δίνω για άλλη μια φορά μία μάχη. Έκανα αυτήν την επιλογή γιατί κατά την κρίση μου είναι αυτό το σχήμα που στην πορεία χτίστηκε και φτιάχτηκε και έγινε ο συνδυασμός με υποψήφιο δήμαρχο τον Κώστα Λογοθέτη, με τους πολίτες μπροστά. Είναι αυτό το σχήμα το οποίο με εκφράζει, είναι αυτό το σχήμα που έχει βάλει τέτοιους στόχους που θα δώσει λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή την πόλη των Αγίων Θεοδόρων και όχι μόνο, αλλά και την πόλη του Λουτρακίου και των άλλων περιοχών οι οποίοι ανήκουν αυτή τη στιγμή στον Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Θα ήθελα συγκεκριμένα να πω σχετικά μάλλον με τον Καλλικράτη. Βασικά δεν ήμουν σύμφωνος και εξακολουθώ να αμφιβάλλω το αν αυτό το επιχείρημα, αυτό το εγχείρημα, πώς να το χαρακτηρίσω, αυτό το μοντέλο που προσπαθούν να περάσουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν είναι αυτό που χρειαζόταν η τοπική αυτοδιοίκηση. Από την άλλη μεριά όμως πιστεύω ότι υπάρχουν και μεγάλες δυνατότητες των Δημοτικών Συμβουλίων, αλλά και του Δημάρχου να κάνουν την υπέρβαση και να προσφέρουν αυτά που πραγματικά χρειάζεται η κάθε πόλη, αυτά που χρειάζονται οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για μας. Είναι μια κουτσουρεμένη θητεία, αλλά πέρα από αυτό βρισκόμαστε και σε μια εποχή στην οποία η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει όλους τους χώρους, όλους τους τομείς και οπωσδήποτε θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο και το κάθε Δημοτικό Συμβούλιο να ανταποκριθεί, να παλέψει για να λύσει ουσιαστικά προβλήματα της περιοχής. Και είναι προβλήματα τα οποία δεν είναι τόσο τα οικονομικά μεγέθη τα οποία δημιουργούν τη δυσκολία επίλυσής τους, αλλά είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Είναι θέμα σύγκρουσης με τα συμφέροντα που δυστυχώς, ας πούμε, κρύβονται πίσω από σχήματα και συνδυασμούς και που οπωσδήποτε κρατάνε τις πόλεις και κρατάνε τους δημότες, όμηρους και εξυπηρετούνται αυτά τα συμφέροντα σε βάρος, ας πούμε, των πόλεων, σε βάρος των πολιτών γενικότερα. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε τη μάχη. Προτεραιότητα και γνώμονας δικός μας είναι το συμφέρον αποκλειστικά και μόνο των πολιτών της περιοχής. Πιστεύω ότι θα δώσουμε λύσεις. Αυτά που λέμε, έχουμε κάνει μια επεξεργασία σε βάθος και τοπικού προγράμματος των Αγίων Θεοδόρων, ξεχωριστό από αυτό της ευρύτερης περιοχής, αλλά και ένα πρόγραμμα
γενικότερο, ας πούμε, για την περιοχή του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Αυτό το πρόγραμμα είναι και συμβόλαιο τιμής με τους πολίτες. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πιστεύω ότι στο τέλος της τετραετίας θα έχει υλοποιηθεί. Δεν δίνουμε κάλπικες υποσχέσεις. Αυτά τα οποία λέμε θα γίνουν και πράξεις, και πιστεύω ότι στο τέλος της τετραετίας θα υπάρχει ένας θετικός απολογισμός και θα έχουμε δώσει λύση σε πολλά από τα προβλήματα που σήμερα απασχολούν τους πολίτες της περιοχής μας. Τους δημότες. Ο χρόνος, όπως είπατε προηγουμένως, είναι μια κουτσουρωμένη θητεία. Όλοι γνωρίζουμε ότι η θητεία αυτή θα είναι 3,5 χρόνια, γιατί θα πρέπει μετά να συντονιστεί μαζί με τις ευρωεκλογές, οπότε θα πηγαίνουμε σε θητείες 5 ετών από τις παραπάνω εκλογές. Τώρα όμως που έχουμε 3,5 χρόνια μπροστά μας, με δεδομένο το ότι θα υπάρξει ένα χρονικό διάστημα σεβαστό της προσαρμογής πάνω σε αυτά, θα σας αφήσει, θα σας επιτρέψει να μπορέσετε να είστε λίγο αποτελεσματικοί στο έργο? Το κεντρικό μας σύνθημα, και όχι μόνο σαν σύνθημα, αλλά και σαν ιδεολογία μας, σαν πιστεύω μας, είναι ότι γνωρίζουμε, θέλουμε και μπορούμε. Έχουμε μια μεγάλη, εγώ προσωπικά, αλλά και γενικότερα τα μέλη του συνδυασμού μας, μια μεγάλη εμπειρία σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση. Πιστεύω ότι είναι θέμα, όπως είπα και προηγούμενα, πολιτικής βούλησης και τίποτα άλλο. Πολύ σύντομα, αν όλα πάνε καλά, που ευελπιστούμε ότι αυτό θα γίνει, γιατί υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση, υπάρχει μια αισιοδοξία, τα μηνύματα που έρχονται από παντού είναι μηνύματα νίκης, νομίζω ότι αμέσως, από την 1η-1η κιόλας του 2011, αυτή η μηχανή θα αρχίσει να δουλεύει και σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα θα έχουμε ξεπεράσει τα άμεσα λειτουργικά προβλήματα, γιατί πραγματικά στην αρχή θα υπάρχουν τέτοια ζητήματα και τέτοια προβλήματα, γιατί είναι πρωτόγνωρα για όλους μας. Έχουμε όμως την εμπειρία, έχουμε το επίπεδο, έχουμε τη θέληση, όπως είπα, και γνωρίζουμε και θέλουμε και μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτά τα θέματα, σε αυτά τα προβλήματα, και στο τέλος της τετραετίας πραγματικά να υπάρχει αυτός ο θετικός απολογισμός. Και με αυτά φτάσαμε στο τέλος αυτού του αφιερώματος. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία σας και ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εκλογές. Σας ευχαριστώ, κύριε.